συζήτηση με τον κύριο Κώστα Πλεύρη, τον εξαίρετο φίλο και συνάδελφο, για εθνικά θέματα, για πολιτικά θέματα, για πολιτιστικά θέματα, για θέματα αρχαίας Ελλάδας. Από μας, όπως παραδείγματος χάρη μιλάγαμε για τον οικισμό Ζαγάνη εδώ, στο αεροδρόμιο των Σπάτων, που τον γκρεμίζουν, λέει, είναι οικισμός 3.000 χρόνια. Και τον γκρεμίζουν τώρα, λέει, όχι γιατί χρειάζονται για το διάδρομο ή κτλ. Όχι, για να τα πάρουν τα μπάζα, να μην τα κουβαλάνε απαλού, για να γεμίσουν εκεί την περιοχή που χρειάζεται. Μεταξύ των άλλων, ανεφέρθημε και στο θέμα του τάφου του μεγάλου Αλεξάνδρου, και εκείνη τη στιγμή αναφέραμε και το όνομα της κυρίας Σουβαλτζή. Αμέσως, μετά από λίγο, μας πήρε η κυρία Λιάνα Σουβαλτζή στο τηλέφωνο και μάθαμε το εκπληκτικό, ότι η ελληνική κυβέρνηση σταμάτησε με πρωτοβουλία, τη ζήτησε από την Αιγυπτιακή να σταματήσει το έργο, ποιο έργο, των ανασκαφών στη Σίουα, εκεί την περιοχή της Αιγύπτου, για την ανέβρεση, μάλλον δεν έχει βρεθεί ο τάφος, αλλά την περαιτέρω έρευνα. Ναι, αυτά συνέβησαν. Και εμείς, βεβαίως, και ο κύριος Πλεύρης και εγώ εξανέστημε και είπαμε, μα αυτά είναι από τα σημεία εκείνα που, με άλλα λόγια, αν το θέλετε, λέγονται εθνική προδοσία, λέγεται υπονόμευση της ελληνικής ιστορίας, λέγεται υπονόμευση του ελληνισμού, λέγεται υπονόμευση της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν, καλέσαμε την κυρία Σουβαλτζή, η οποία είναι σήμερα μαζί μας, μαζί με τον άντρα της και ο κύριος Πλεύρης, προκειμένου να κάνουμε μια συζήτηση για όλα αυτά. Καλωσορίσατε, κυρία Σουβαλτζή, καλωσορίσατε, κύριε Σουβαλτζή, και φίλε Κώστα, καλωσόρισες στην εκπομπή. Έφαγα κάποια λίγα λεφτά για να κάνω μια εισαγωγή, και βεβαίως είναι γνωστόν ότι θα ξεκινώντας θα θέλαμε να μας πείτε και ο κύριος Πλεύρης και εσείς, κύριος Πλεύρης σαν ιστορικός, εσείς σαν αρχαιολόγος. Μιλάμε περί τάφου του μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι, γιατί τον ψάχνουμε εκεί? Διότι γνωρίζουμε από τους αρχαίους συγγραφείς και κυρίως από τους σύγχρονους συγγραφείς της εποχής του Αλεξάνδρου, όταν ζούσε ο Αλέξανδρος, όπως ήταν ο Αριστόβουλος, ότι είχε ζητήσει να ταφεί στην όαση του Άμμονα. Τότε δεν λεγότανε Σίουα, η Σίβα, όπως λέμε ελληνικά. Σίουα είναι το όνομα το αιγυπτιακό. Λεγόταν η χώρα του Άμμονα, διότι υπήρχε το περίφημο μαντίο του Άμμονα και ήταν μία ανεξάρτητη περιοχή που διαφέντευε το μαντίο, ένα είδος Βατικανού θα λέγαμε σήμερα, για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Ο Αλέξανδρος λοιπόν είχε ζητήσει να ταφεί εκεί. Την ίδια επιθυμία αναφέρουν και οι περίφημες βασιλικές εφημερίδες που εγγράφονται καθημερινώς με τα διάφορα γεγονότα που συνέβαιναν κάθε μέρα κατά τις πορείες και κατά τις μάχες, και όταν ο Αλέξανδρος ήταν βαριά άρρωστος είχε αναφερθεί ότι είχε ζητήσει να ταφεί στην όαση αυτή. Πιστεύω ότι μια επιθυμία του Αλεξάνδρου δεν ήταν δυνατόν να παραγνωριστεί. Μία επιθυμία του Αλεξάνδρου ήταν μια διαταγή θα λέγαμε, διότι ο Αλέξανδρος δεν ήταν ένας κοινός βασιλιάς, ένας απλός ηγεμόνας, και ξέρουμε ότι είχε θεοποιηθεί πολύ πριν ακόμη πεθάνει. Επομένως κανείς δεν μπορούσε να πάει αντίθετα στη θέλησή του. Εν πάση περιπτώσει όμως, και άλλοι συγγραφείς αναφέρουν αυτό, την επιθυμία του να ταφεί εκεί. Υπάρχουν και μεταγενέστερες πληροφορίες από τους περίφημους ασκητάς της ερήμου, και έχουμε πληροφορίες που μας έρχονται από τον 4ο, 6ο και 7ο μετά Χριστόν αιώνα, που μιλούν για τον τάφο εκεί, στην όαση. Ένας εξ αυτών είναι ο Σισόης, ασκητής στη Δυτική Ερήμου, πολύ ονομαστός, ο οποίος ανέφερε
ότι είδε τον τάφο του Αλεξάνδρου και μάλιστα μπρος το μεγαλειώδες του μνημείου συγκινήθηκε πάρα πολύ. Ένας άλλος ήταν ο μετέπειτα επίσκοπος Δωρόθεος της Γάζης, ο οποίος συνελήφθη εχμάλωτος προσπαθώντας να εξαπλώσει το χριστιανισμό στην περιοχή αυτή, δούλεψε σαν σκλάβος, κάποια στιγμή δραπέτευσε και αργότερα είπε ότι στην Όαση ελάτρευαν Άμωνα και Αλέξανδρο και βέβαια ότι υπήρχε εκεί ο τάφος του Αλεξάνδρου. Δηλαδή υπάρχουν μαρτυρίες και μεταγενέστερες. Δεν μπορούμε να πούμε, όπως συνέβη σε ένα συνέδριο που είχα συμμετάσχει στη Ρώμη και παρουσίασα επίσημα τις επιγραφές και αντί οι επιστήμονες που ήσαν παρόντες, κυρίως οι Γάλλοι, να με αντιμετωπίσουν επιστημονικά για το τι λένε ή δεν λένε οι επιγραφές, να σηκωθούν και να πούν και ποιος δίνει σημασία, τι λένε οι ασκητές και τι λένε οι χριστιανοί και τι λέει η Ορθόδοξος Εκκλησία. Είναι πράγματα αυτά να λέγονται σε ένα συνέδριο? Κύριε Πλεύρη, θα έρθω σε εσάς κύριε Σουβαλτζή, αλλά κύριε Πλεύρη, επειδή και εσύ είσαι ιστορικός, έχεις ασχοληθεί με αυτά, έχεις τίποτα έτσι να μας συμπληρώσεις ή να μας βοηθήσεις να τεκμηριώσουμε το γεγονός ότι έχουμε κάποιες επίσημες πληροφορίες, επίσημες που θα λέω έτσι, από τα παλιά κείμενα ή από επιγραφές, ότι ενδέχεται να είναι εκεί, εγώ λέω ενδέχεται, να είναι εκεί ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτά τα οποία είπε προλίγου η κυρία Σουβαλτζή είναι ακριβέστατα. Δεν την επιβεβαιώνω από εξ κατέντρα, απλώς συμφωνώ μαζί της. Τα ιστορικά βιβλία παρέχουν πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι σωστές, μπορεί να είναι και λάθος και διασταυρώνονται. Όταν έρθει όμως η αρχαιολογική σκαπάνη, τότε επιβεβαιώνεται η πληροφορία. Ο Μέγας Αλέξανδρος, σύμφωνα με τα βιβλία της ιστορίας, πρέπει κατά τη γνώμη μου οπωσδήποτε να έχει ταφεί εκεί που λέει η κυρία Σουβαλτζή, στην χώρα του Άμωνος. Ασφαλώς δεν γνωρίζω το ακριβές σημείο. Πρέπει να έχει ταφεί όμως εκεί. Όταν απεβίωσε στις 28 του Δεσίου, μηνός που είχαν οι Μακεδόνες, που αντιστοιχεί περίπου στις 10 Ιουνίου του 323, οπωσδήποτε είχε με φροντίσει προηγουμένως, όπως συνήθιζαν κατέθιμον οι Έλληνες, να ρυθμίζουν τα της κηδείας των και τα του τάφου των, ο οποίος ήταν ο μελλοντικός των οίκος. Εγώ πιστεύω ότι και στο πρώτο ταξίδι που έκανε στην έρημο, ισχολήθη με αυτό το θέμα και εν συνεχεία, όταν κατασκευάστη εκείνη η περίφημος άμαξα της μεταφοράς του, για την οποία έχουμε πάρα πολλές περιγραφές, μία άμαξα τεράστια, ολόχρυσος, με παραστάσεις, με θρόνους μέσα, με μαρμάρινο φέρετρο κτλ. Ο Πτολεμαίος, ο στρατηγός, ο οποίος ήταν και αδελφός του, λίγοι το ξέρουν αυτό, ήταν ο ετεροδαλής αδελφός του, αυτός εφήρμοσε το σχέδιο παραπλανήσιο στο πού θα πάει η άμαξα και πού πραγματικά θα ταφεί. Και άφησε να διαρρεύσει η πληροφορία ότι έχει ταφεί στην Αλεξάνδρεια, όπου αργότερα έπεσαν όλοι οι αυτοκράτορες, οι αρχαιολόγοι, έπεσαν οι διάφοροι αρχαιοκάπηλοι κτλ. Και αναζητούσαν τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος δεν έπεσε. Βρέθηκε. Απέθανε στην, προσέξτε, απέθανε στην Βαβυλώνα και μετεφέρθη με αυτή την άμαξα. Έχουμε περιγραφάς πλήρης, ποιοι συνόδευαν την άμαξα. Υπήρχε δε μαζί τον και ένα ολόκληρο τάγμα, μια μονάδα μηχανικού εξοδοποιών να κάνουν δρόμο, οι οποίοι ήταν ειδικευμένοι, διότι το πρόβλημα δεν ήταν να περάσει την Συρία, να περάσει να φτάσει στην Αίγυπτο. Το πρόβλημα να βαδίσει αυτή η άμαξα θα ήταν στην Άμμο, όπου θα βούλιαζε. Είχαν λοιπόν ειδικούς και έχουμε τις περιγραφές. Αυτές δεν είναι χρειάζονται για άλλα μέρη. Πρέπει λοιπόν να είναι εκεί ο τάφος. Η κυρία Σουβαλτζή επιτελεί ένα μεγάλο έργο, ασχέτως του αποτελέσματος. Είναι διαπιστωμένον ότι όποιος στην Ελλάδα ασχολείται με την δημιουργία θα έχει την αντίδραση. Και όταν αυτός ασχολείται με θέματα που έχουν άμεσον σχέση, ενδιαφέρον και σημασία, σπουδαιότητα για την πατρίδα μας, η αντίδραση του κράτους θα είναι απίστευτος. Ναι. Εκείνα τα οποία έφτασε στην, από ό,τι γνωρίζω εγώ, είπε ότι είναι εκεί. Η απάντηση του κράτους όφιλε να είναι: δεν ξέρουμε αν είναι εκεί, ας ψάξει η γυναίκα
και αν τα βρει, μπράβο της. Στις πρώτες έρευνες που έκανε, εάν θυμούμαι καλώς, ήρθε τότε ο Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι επέστρεψαν, για 2-3 ώρες μείνανε, επέστρεψαν στην Ελλάδα και τους ενθυμούμε ότι έμπλεη χαράς, πλήρους ικανοποιήσεως, είπαν ότι αυτός δεν είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και προσέθεσαν μια άλλη βλακεία, ότι είναι μάλλον άλλου Έλληνος βασιλέως, άλλου Μακεδόνος. Δηλαδή, αν ήταν του Πτολεμαίου, που αποκλείεται είναι του Πτολεμαίου, αλλά είναι του Πτολεμαίου, δεν τους ενδιαφέρει, δεν έχει μεγάλη σημασία. Θέλω να σταματήσω στο γεγονός, για να μην μονοπολίσω τη συζήτηση, ότι εκεί ευρέθησαν αυτά τα οποία θα μας πει η κυρία Σουβατζή και τα ξέρουμε και τα οποία είναι καταπληκτικά και έχουν σχέση με την Ελλάδα. Πώς μένετε αδιάφοροι προ αυτών, άσχετα αν είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή όχι. Ναι, θα το προχωρήσουμε αυτό η συζήτηση, αλλά για να μπούμε λίγο από την αρχή. Κύριε Σουβατζή, είστε δικηγόρος. Μάλιστα. Έχετε μία σύζυγο αρχαιολόγο. Ξεκινάει κάποια στιγμή και σας λέει, εγώ ξέρετε, θα πάω να κάνω έρευνα. Πώς πάει, με τι εφόδια, πώς ξεκινάει, ποιος παίρνει τις άδειες, υπάρχει κάποιο Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο το οποίο υπάρχει, το Ινστιτούτο Ελληνιστικών Σπουδών, το οποίο έχει ως σκοπό, ναι, να μελετήσει και να ερευνήσει όλη την ιστορία, αλλά και όλες τις επιστήμες, αφορά όλες τις επιστήμες που υπήρξαν στην ελληνιστική εποχή, δηλαδή από το 336 π.Χ. μέχρι το 30 π.Χ. από τον Μέγα Αλέξανδρο μέχρι την Ανατολή του Ρωμαϊκού κράτους, ή μάλλον μέχρι τη δύση της ελληνιστικής εποχής. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η κυρία Σουβαλτζή. Αυτή, συγγνώμη κυρία Σουβαλτζή, σε εσάς θα ήθελα να ρωτήσω, η επιθυμία σας την είχατε μέσα, ήρθε από κάποια πληροφορία, από κάποιο ενδιαφέρον, πώς ξεκινήσατε να κάνετε το έργο? Επειδή πολλοί με έχουν ερωτήσει, ναι, αυτά τα χρόνια, τι με όθησε, ναι, να ψάξω τον τάφο στην Όαση, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί έχουν ελεγχθεί πάρα πολλά, έτσι, ναι, παραπληροφόρησης. Πράγματα. Δεν ξεκίνησα, ούτε είπα από την αρχή, θα βρω τον τάφο του Αλεξάνδρου. Μάλιστα. Ξεκίνησα, βέβαια μέσα μου, πίστευα ότι ο Αλέξανδρος δεν έχει ταφεί στην Αλεξάνδρεια, γιατί οι έρευνες μέχρι τώρα δεν απεκάλυψαν τίποτα σχετικό με τάφο Αλεξάνδρου, μάλιστα, αλλά ούτε και ευρήματα της εποχής του Αλεξάνδρου. Πίστευα λοιπόν ότι ο Αλέξανδρος έπρεπε να είχε ταφεί εκεί που είχε επιθυμήσει να ταφεί, στην Όση του Άμμονα. Και έτσι είπα ότι θα ζητήσω από τις Αιγυπτιακές αρχές την άδεια να ξεκινήσω μία έρευνα στην Όαση και από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε τι θα γίνει. Τα οικονομικά μέσα πώς τα αντιμετωπίζατε? Τα οικονομικά μέσα ήταν δικά μας. Εμείς πληρώναμε. Με πόσο κόσμο ξεκινήσατε, με Έλληνες και ξένους και Αιγύπτιους εργάτες ας πούμε? Οι εργάτες ξεκινήσαμε στην αρχή βέβαια πολύ περιορισμένα, γιατί έπρεπε, είμαστε στο, πώς θα το πούμε, στο προκαταρκτικό στάδιο και πρέπει να πω ότι εγώ υπέβαλα τα χαρτιά στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση, αυτά τα χαρτιά που θέλανε, το 1984, και η άδεια να ξεκινήσω την ανασκαφή στο χώρο αυτό, για πρώτη φορά στο χώρο αυτό γινόντουσαν ανασκαφές και είμαστε και οι πρώτοι που ξεκινήσαμε στην Όαση Σίουα ανασκαφές, μου δόθη το 1989. Φανταστείτε, από το 84, 5 χρόνια. 89. Αυτοί έχουν και αυτοί γραφειοκρατία γρήγορα. Δεν είναι μόνο γραφειοκρατία, αλλά κάνουν και τις ανάλογες έρευνες να δουν τι είναι το πρόσωπο που ζητάει να κάνει τις έρευνες κτλ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, βρήκατε Έλληνες χορηγούς οικονομικών ή συμπαραστάσεως? Όχι. Τίποτα. Όχι. Ακριβώς με δικά σας χρήματα. Με δικά μας χρήματα ξεκινήσαμε. Και πού μπαίνει τώρα το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο? Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο έρχεται και μεσολαβεί στο να σας... Τι έγινε, για να πούμε πιο απλά. Προχωρήσατε και βρήκατε τον τάφο. Ναι, βέβαια. Πρόκειται για ένα τεράστιο βασιλικό μακεδονικό τάφο 500 τετραγωνικών. Μετά από πόσα χρόνια ανασκαφών?
Ξεκινήσαμε το 89 και δουλέψαμε μέχρι τον Απρίλιο τώρα του 96. Γιατί τώρα μας σταμάτησαν. Ναι, πότε βρέθηκε ο τάφος, βρήκατε τα πρώτα, με την πρώτη φορά πρώτα... πέσατε απάνω ή είχατε... Κοιτάτε, με την πρώτη φορά πέσαμε στο μνημείο το ίδιο. Βέβαια δεν ξέραμε τι είχαμε μπροστά μας. Είχατε τίποτα ενδείξεις? Όχι, τίποτα, γιατί τα πάντα ήταν καλυμμένα από την άμμο. Και πώς δηλαδή βρεθήκατε με κάποιες μελέτες που κάνατε και τα λοιπά? Κοιτάτε, πριν ξεκινήσω την ανασκαφή και πριν υποβάλω τα χαρτιά, είχαμε πάει στην Όαση με ειδικές άδειες. Ήταν τότε πολύ κλειστή περιοχή, είναι και βέβαια και μέχρι τώρα στρατιωτική περιοχή. Είχαμε περπατήσει όλη την Όαση. Είχαμε συλλέξει πληροφορίες από τους τρίλους και τους μύθους των ντόπιων. Είχαμε κάνει έτσι μία μεγάλη επιφανειακή έρευνα και καταλήξαμε ότι το σημείο που συνεκέντρωνε και από θρύλους και από την πίστη που έχουν οι κάτοικοι τα περισσότερα στοιχεία ήταν το Μαράκι. Μάλιστα. Μαράκι λέγεται η περιοχή που βρέθηκε ο τάφος. Μάλιστα. Και βέβαια απέχει από την κυρίως πόλη της Ίωα 15 χιλιόμετρα δυτικά. Μάλιστα. Τώρα, τι βρήκατε ακριβώς εκεί? Μια περιγραφή θα θέλαμε. Ναι, ναι. Θέλαμε μια περιγραφή. Την έχει και εδώ βέβαια. Ο γεια μας. Ναι. Ναι. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο βασιλικό μακεδονικό τάφο που έχει βρεθεί. Είναι 500 τετραγωνικά το κυρίως μνημείο, όταν στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος θεωρείται ο τάφος του Φιλίππου, που είναι 20 τετραγωνικά. Ο τάφος αυτός αποτελείται από ένα μακρύ δρόμο ή διάδρομο και είναι τριθάλαμος. Το σχέδιο του, το αρχιτεκτονικό δηλαδή, η κάτοψη, η αρχιτεκτονική, δεν έφερα τα σχέδια μαζί μου, ίσως ήταν παράληψή μου, αλλά είμαι έτσι με όλα αυτά. Φωτογραφίες και τα λοιπά θα μας βοηθάγανε. Η περιγραφή σας είναι πάρα πολύ ωραία. Δώστε μας μία περιγραφή, ναι, γιατί θέλουμε να τον καταλάβουμε. Λοιπόν, ο τάφος αυτός, όπως σας είπα, είναι 500 τετραγωνικά. Τεράστιος. Είναι καθαρά από αρχιτεκτονικής πλευράς μνημείο ελληνικό του 4ου αιώνα, με τρίγλυφα, με τόπες, γωνιακά τρίγλυφα, κάτι που χαρακτηρίζει και μόνο από το τρίγλυφο και το πώς είναι το τρίγλυφο, χαρακτηρίζει την κλασική εποχή. Βρήκαμε λέοντες, ολόγλυφα γάλματα λεόντων, βρήκαμε στην σήμη κεφαλές λεονταριών που έχουν μορφή αποτροπαϊκή, δηλαδή για να τρομάζουν τους εχθρούς, μέχρι στη στιγμή 48 κεφαλές λεονταριών. Θεωρείται έτσι από πολλούς ξένους συναδέλφους ο τάφος με τα περισσότερα λιοντάρια που έχουν βρεθεί. Γνωρίζουμε ότι το λιοντάρι είναι σύμβολο βασιλικό. Και μάλιστα ο Ανδρόνικος στον τάφο του Φιλίππου είπε ότι έχουμε βέβαια να κάνουμε και με το βασιλικό τάφο, διότι στην ασπίδα του Φιλίππου υπήρχε το λιοντάρι σε ραλδική μορφή. Μάλιστα. Το Ανδρόνικος δεν βρήκε άλλα λιοντάρι, η ασπίδα του Φιλίππου έχει στο κέντρο της το λιοντάρι. Όλο το μνημείο μιλάει από μόνο του, όλα τα κομμάτια του μνημείου, τα χρώματα που έχουν διασωθεί, είναι τα χρώματα που χαρακτηρίζουν τους μακεδονικούς τάφους. Το σκούρο, το κόκκινο, το μπλε, το λευκό. Όλος δε ο χώρος που ανήκει στον τάφο ξεπερνά τα 12.000 τετραγωνικά μέτρα και εμείς έχουμε ανασκάψει τα 5.000 τετραγωνικά. Βρήκαμε, δηλαδή καθαρίζοντας το μνημείο μέσα και έξω, βρήκαμε πάρα πολλά πράγματα. Όπως βρέθηκε και μια καινούρια επιγραφή, η οποία ακόμη δεν έχει μελετηθεί, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική. Βρεθήκανε και οι πρώτες επιγραφές, βρεθήκανε κάποιες άλλες, ναι, είπατε καινούργια. Ναι, ναι. Θα υπήρχαν κάποιες άλλες προηγουμένως επιγραφές. Ναι, βρέθηκαν πέρσι, το 95,
βρέθηκαν οι ελληνικές επιγραφές, τρεις ελληνικές επιγραφές, που κατ' άλλους είναι ένα τίποτα, είναι ρωμαϊκές, είναι δεν ξέρω τι, αφισβητούν τα πάντα, αλλά όταν κάτι γίνεται από καλή προαίρεση, το να υπάρχουν κάποιες επιστημονικές αντιρρήσεις, αλίμονο ίσα ίσα έτσι προάγεται και η επιστήμη, αλλά όταν είναι καλοπροαίρετα. Όταν όμως όλα γίνονται από ένα συγκεκριμένο σκοπό, να πούμε ότι δεν είναι αυτό που είναι, για λόγους που τώρα μου αποκαλύφθησαν, να λέμε ότι το μνημείο δεν είναι αυτό που είναι για το ευρύ κοινό, αλλά σε ιδιαίτερες συναντήσεις κάποιων ομάδων να λέμε ναι είναι αυτό, καταλαβαίνετε ότι παίζεται ένα φοβερό παιχνίδι. Ποιος είναι, πριν φτάσουμε να δούμε ποιος είναι ο λόγος που γίνεται αυτό το παιχνίδι, δεν θα μου πείτε τι λένε αυτές οι επιγραφές, θυμώστε, δηλαδή τι βγαίνει, τι λένε, τι γράφουν? Δυστυχώς έχουν λεχθεί πολλά. Ναι. Εμείς, και το λέω και το ξαναλέω, ανακοινώσαμε επίσημα τις επιγραφές σε συνέδριο που είχε γίνει το Νοέμβριο. Μάλιστα. Στη Ρώμη. Μάλιστα. Και ανακοινώσαμε και τις τρεις επιγραφές. Τι λένε? Ναι. Τι λένε? Λοιπόν, η πρώτη επιγραφή, έτσι θα σας το πω συνοπτικά, ναι, συνοπτικά, η οποία βρέθηκε σπασμένη σε διάφορα κομμάτια και ήδη είχε αρχίσει και η συντήρησή της, και διότι δυστυχώς το αλάτι δημιουργεί φοβερά προβλήματα και πρέπει να περάσουν από ειδικά στάδια συντήρησης. Είχαν λοιπόν αρχίσει να συντηρούν την πρώτη επιγραφή και για να προχωρήσουν στη συγκόλληση των κομματιών. Η πρώτη επιγραφή στο πάνω μέρος, βέβαια μερικά γράμματα λείπουν, υπάρχει το Αλέξανδρος, Άμονος, Ρα. Λείπουν βέβαια κάποια γράμματα, αλλά είναι ξεκάθαρο. Και από κάτω αρχίζει ότι λέει υπέρ αυτού, φαίνεται ότι μιλάει ο Πτολεμαίος, γιατί περιγράφει σαφέστατα πράγματα που αφορούσαν μόνο τον ίδιο. Μάλιστα. Λέει λοιπόν εν ολίγης ότι μετέφερε το σώμα του Αλεξάνδρου εκεί που είναι το πόμα, όπου και έκανε τις τελευταίες θυσίες, ως φαίνεται, πριν την ταφή. Λέει λοιπόν ότι το σώμα ζύγιζε όσο ζυγίζει μία ελαφριά ασπίδα. Και αυτό μας δίνει την πληροφορία ότι το σώμα του Αλεξάνδρου όντως μουμιοποιήθηκε. Γιατί με τη μουμιοποίηση, όπως είπαν και Αιγύπτιοι επιστήμονες, ειδικοί, χάνει το σώμα πάνω από το 65 με 70% του βάρους και ελαφραίνει και μικραίνει. Λέει λοιπόν ότι υπήρξε ο θεματοφύλακας του Αλεξάνδρου και τώρα που είναι ο τελευταίος επιζών, αυτό το γράφεται καθαρά στην επιγραφή, ομολογεί ότι όλα αυτά τα έκανε υπέρ αυτού. Γνωρίζομαι, και ο κύριος Πλεύρης το ξέρει βέβαια, είναι καταπληκτικός στην ιστορία, ότι όντως ο Πτολεμαίος πέθανε τελευταίος από όλους τους στρατηγούς. Επίσης αναφέρει στην επιγραφή ότι μετέφερε το σώμα όταν ήταν στρατηγός έπαρχος της Αιγύπτου. Αναγράφεται ξεκάθαρα. Και γνωρίζομαι ότι ο Πτολεμαίος διατήρησε τον τίτλο αυτό, στρατηγός έπαρχος, και μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, αρκετά χρόνια πριν ανακηρυχθεί βασιλεύς. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, ναι, είναι επιγραφές οι οποίες αναφέρονται στον Αλέξανδρο. Δεν θα αναφέρονται σε άλλα πράγματα. Όχι βέβαια. Και εκεί, όπως βρήκαμε την επιγραφή και μετά συνεχίζοντας την ανασκαφή, πέσαμε σε αυτό το περίφημο πόμα και πάνω ακριβώς στο πόμα βρήκαμε υπολείμματα από θυσίες, και όταν τραβήξαμε το πόμα να δούμε τι ήταν από κάτω, βρέθηκε η είσοδος του τούνελ, του υπόγειου τούνελ, στο οποίο, της υπόγειας στο Άς. Εκεί προχωρήσαμε την ανασκαφή, αλλά δυστυχώς υπόγεια νερά βγήκαν, κάλυψαν όλο το χώρο και κατέστη αδύνατος η συνέχιση της ανασκαφής από εκείνο το σημείο. Σε αυτή την επιγραφή, η οποία είναι διαφορετικού μήκους και πλάτους από την δεύτερη επιγραφή, όταν ο Τραϊανός επισκέφθη τον τάφο,
Ξέρουμε ότι ο Τραϊανός ήταν και λάτρης του Αλεξάνδρου και τον εθαύμαζε. Βέβαια. Είχε όμως μία συνήθεια. Όταν έδινε χρήματα ή αναστήλωνε κτίσματα παλιά, αρχαία ήδη για την εποχή του, φαίνεται ότι έδωσε μεγάλο ποσό χρηματικό, το οποίο αναγράφεται στη δεύτερη επιγραφή που έβαλε ο ίδιος, χάραξε κάτω από την πρώτη επιγραφή με μικρά γράμματα το όνομα και τους τίτλους του. Διότι είχε τη συνήθεια, όταν έτσι αναστήλωνε τα αρχαία κτίσματα, να αφήνει την υπογραφή του, θα λέγαμε. Η δεύτερη επιγραφή είναι από τον Τραϊανό και λέει ότι εκεί, πώς θα το πούμε, όχι ακριβώς έκτισε, λέει καθαρά ότι έδωσε χρήματα για να φτιαχτούν κάποια σημεία του μνημείου που οπωσδήποτε είχαν υποστεί φθορές και λέει ότι αυτό το έκανε προς τιμή του αιωνίου Δία. Αιώνιος Δίας είναι μία προσφώνηση που είναι για τον Αλέξανδρο. Δηλαδή, ο αιώνιος Δίας, ο Αλέξανδρος με το θάνατό του ταυτίζεται με το Δία, Δία Άμον Ρα, και γίνεται αιώνιος και ο ίδιος. Δηλαδή, μπαίνει στην αιωνιότητα. Δεν ήταν ένα επίθετο στα τόσα επίθετα που έδιναν στο Δία οι Έλληνες. Μάλιστα. Έχει μία αποκλειστικότητα αυτό το αιώνιος Δίας. Και βέβαια συνεχίζει ότι πήγε στο χώρο συνοδευόμενος από δύο πρόσωπα που πραγματικά ιστορικά υπάρχουν αυτά τα πρόσωπα, και το ένα είναι ο Αρτεμίδωρος, ο οποίος ήταν γραμματικός και γιατρός και είχε συνοδεύσει τον Τραϊανό, και το άλλο είναι ο Σουλπίκιος, ο οποίος πάλι είχε γεννηθεί στην Αίγυπτο, ήξερε την Αίγυπτο πολύ καλά, ήταν και αυτός γιατρός και συνόδευσε τον Τραϊανό στο χώρο. Δεν θα σηκωνόταν ένας αυτοκράτορας σαν τον Τραϊανό, που η εποχή του συγκρίνεται με την εποχή του Αυγούστου, να πάει να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι, να φτάσει στην Όση, γιατί? Για να επισκεφθεί έναν ασήμαντο ηγεμονίσκο. Ναι. Όλα αυτά έχουν μία απόλυτη λογική συνέπεια. Και εγώ ήθελα... Όχι, θέλω να πω κάτι. Αυτό δηλαδή με έχει πειράξει, κύριε Ρίζο. Όταν ανακοίνωσα τις επιγραφές, κανείς δεν με αντιμετώπισε επιστημονικά. Δεν βγήκανε να πούν, κυρία μου, δεν είναι αυτό το νόημα. Ξέρετε τι ήταν? Σηκωθήκαν οι Γάλλοι πρώτα, πρωτοστατούντες οι Γάλλοι, και μου είπανε το εξής αμίμητο: με ποιο δικαίωμα εσύ βγαίνεις στο εξωτερικό και κάνεις ανασκαφές και κάνεις προπαγάνδα? Και κάνεις προπαγάνδα, το φαντάζεστε? Και τους απήντησα: με όποιο δικαίωμα εσείς χρόνια ολόκληρα στη χώρα μου κάνετε ανασκαφές και δεν σας μιλάει κανείς. Μάλιστα. Αυτό το αφήνω στην κρίση έτσι του κοινού, δεν ξέρω. Θα το σχολιάσουμε αυτό. Εδώ είναι και ο κύριος Πλεύρης και ο σύζυγος. Τρεις δικηγόροι είμαστε, θα βρούμε την άκρη. Πέραν από αυτό, προχωρήσαμε, γιατί οι Έλληνες καθηγητάρες, είχε τελειώσει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ναι, δεν είναι βέβαια. Αρχαιολόγος. Φιλολογία και αρχαιολογία. Μάλιστα. Οι καθηγητές σας, τι σας είπαν, ζούνε? Όχι. Είχα την τύχη να έχω καλούς καθηγητάς, τον Παρινάτο, τον Πλάτωρα και άλλους. Οι καθηγητές οι σύγχρονοι, τι σας είπανε για αυτή την προσπάθειά σας, για αυτή την ανακάλυψη που κάνατε, για αυτά τα πράγματα, τι σας είπανε? Τίποτα. Τίποτα. Το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμιά σχέση το κράτος, είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Έχετε κάνει κάποια σύμβαση, κύριε συνάδελφε? Ναι, υπάρχει σύμβαση μεταξύ της Λιάνας Σουβαλτζή και του Αιγυπτιακού κράτους, στην οποία αναφέρεται ότι είναι σήμερα πλέον είναι αρχηγός της Έλληνο-Αιγυπτιακής Αποστολής που ανασκάπτει τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Όαση Σίουα της Αιγύπτου. Μάλιστα. Μετέχει η ελληνική κυβέρνηση καθόλου? Όχι, πουθενά. Λεφτά πήρατε καθόλου από το κράτος? Όχι, καθόλου. Ναι. Και βέβαια βρίσκεται υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Ελληνιστικών Σπουδών. Αυτό είναι ένα Ινστιτούτο. Ναι.
δικό καθαρός επιστημονικό. Δημιούργημα δικό σας. Καθαρός επιστημονικό. Με κάποιους επιστήμονες. Με επιστήμονες. Και με τη βοήθεια όλων αυτών, γιατί εγώ κατάλαβα το εξής, ότι βλέπω εδώ μέσα και έρχεται στα βιβλία κάπου έβλεπα κάποια ευχαριστίες. Και έχετε πρόσωπα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά μέσα. Καταλαβαίνω ότι όλοι αυτοί έχουν συντελέσει στο έργο το δικό σας. Βεβαίως. Είτε έτσι, είτε οικονομικός. Επίσημη ανακοίνωση που έγινε έτσι, είτε οικονομικός, είτε καθιοδήποτε τρόπο, ηθικός και... Ήρθαν και δουλέψαν, ήταν δώσαν τα φώτα τους και τα λοιπά. Μπορώ να πω κάτι. Ναι. Από ό,τι γνωρίζουμε, τα αποτελέσματα των ανασκαφών οδήγησαν στην ανακάλυψη ελληνικών μνημείων. Μάλιστα. Και αντί το κράτος να ενδιαφερθεί αμέσως για αυτά τα ελληνικά μνημεία, η Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο, μετατοπίζουν το θέμα στο αν αυτά τα ελληνικά μνημεία... Είναι ο Αλέξανδρος Λιώτης. Εγώ σας λέω για να προχωρήσει η συζήτηση, δεν είναι ο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι άλλο Λενίνων. Δεν μας ενδιαφέρει. Που εγώ προσωπικά είμαι πεπισμένος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Διότι όταν ακούμε για ένα τάφο 500 τετραγωνικά μέτρα, αυτός ο τάφος δεν μπορεί να είναι ενός ηγεμονίσκου, όπως ορθά είπατε. Γιατί δεν φεύγει, και με 30 λιοντάρια. Δεν φεύγει μία αποστολή διορισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού να πάει και υπεύθυνα να μας ανακοινώσει. Αλλά τι κάνουν? Κάνουν το εξής. Διοχετεύουν δυσφήμιση μέσω διαφόρων κονδυλοφόρων στις εφημερίδες. Είχαν αρχίσει να ειρωνεύονται στην αρχή με το όνομά σας, να λένε η κυρία Σουβλατζή, ναι, και ναι, τα λοιπά. Ξέρω. Προσέξτε, τα ανθρωπάκια, έχουμε πέσει στα ανθρωπάκια, στους γρεκίνους. Εδώ τώρα μας ακούνε καθηγητές πανεπιστημίου, μας ακούνε ακαδημαϊκοί, μας ακούνε πολιτικοί. Υπάρχει τάφος στην χώρα του Άμμονος, του Άμμονος Διός, είναι ο Ζεύς. Το Άμμον είναι, και ο Άμμον είναι ελληνική, είναι και επίθετο, είναι από την Άμμο. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα τάφος σε 500 τετραγωνικά μέτρα ελληνικός και δεν πηγαίνουμε να δούμε τέλος πάντων τι σημαίνει. Κάνω μια ερώτηση. Ο τάφος αναγνωρίζεται από όλους τους άλλους ότι πρόκειται περί τάφου? Ναι, βέβαια. Αναγνωρίζεται. Αλλά εδώ περνάει πάντα ένα τείχος, ένα τείχος. Όχι ελληνικό, βέβαια, εδώ πάντα υπάρχει. Αναγνωρίζεται ότι είναι ελληνικό. Βέβαια. Αναγνωρίζεται. Έχει κανείς αφισβητήσει ότι πρόκειται περί τάφου και μάλιστα ελληνικού? Ή εδώ το αφισβητούν. Τι αφισβητούν απ' όλα? Παράδειγμα, ο κύριος Τζεδάκης, ναι, ο οποίος είναι και διευθυντής προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού, από την ώρα που το Πασόκα έγινε κυβέρνηση, από τότε μέχρι τώρα ανελιπώς, είπε όταν είχε έρθει στο χώρο με την περίφημη επιτροπή, αντιπροσωπεία, ότι πρόκειται για μία σειρά ρωμαϊκών κτισμάτων άνευ σημασίας. Αυτά είχε δηλώσει τότε. Αλλά εγώ εκείνο που καταγγέλλω ευθέως, και υπάρχουν μάρτυρες που τους άκουσαν, είναι ότι όταν μπήκαν μέσα στον τάφο, το μέλημά τους ήταν να δούνε τις επιγραφές. Και έγιναν πάρα πολλές παρατυπίες, σπάσανε τις φραγίδες του κράτους του Αιγυπτιακού, γιατί τα πάντα σφραγίζονται με βουλοκαίρια και αυτά. Μπήκανε μέσα ένα τσούρμπο από δημοσιογράφους και την επιτροπή. Έμαθα ότι οι άλλοι είχαν ανέβει και πάνω στις επιγραφές για να βλέπουν καλύτερα, και μέσα σε 10 λεπτά απεφάθησαν ότι το νόημα των επιγραφών δεν είναι αυτό. Και όταν κάποιοι τους είπαν, μα δεν είναι μόνο επιγραφές, είναι και άλλα ευρήματα, είναι το ίδιο το μνημείο, όπως μου είπαν, επιλέξει ο κύριος Τζεδάκης και ο κύριος Θωμάς, είπανε δεν μας ενδιαφέρει το μνημείο, και γύρισαν εδώ και είπαν ό,τι είπαν. Μάλιστα. Σημειωτέων ότι ο κύριος Τζεδάκης, και δεν ξέρω αν θα ενδιαφέρει να το δείξουμε, το 1984 μου είχε δώσει και μία δική του βεβαίωση, στην οποία μιλάει για ήθος, για επιστημονική κατάρτιση, και ξαφνικά τώρα με φανίζει σαν μία ανόητη, σαν μία που δεν ξέρω τι μου γίνεται, ονειροπόλα, και από ό,τι μαθαίνω διάφορα τέτοια. Τώρα δεν χρειάζεται να διαβάσουμε τι λέει ο κύριος Τζεδάκης, διότι δεν νομίζω ότι έχετε ανάγκη να σας... Όχι βέβαια, αλλά... Όχι, δεν νομίζω, αλλά επειδή έτσι, για δύο κουβέντες είναι, να πούμε ότι Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών
Γενική Διεύθυνση Διευθυντής τα λοιπά, βεβαίως, βεβαίως, την κυρία Γιάννα Σουβαλτζή, οδός και τα λοιπά, φιλόλογος αρχαιολόγος, διακρίνεται για το ήθος, την επιστημονική της κατάσταση και την ιδιαίτερη αγάπη της για την αρχαιολογία και την έρευνα, όπως φάνηκε στη διάρκεια της συνεργασίας μας σε ένα καφέ στο χώρο της Δυτικής Κρήτης. 13 Δευτέρου, Διευθυντής Γιάννης Τζεδάκης. Μάλιστα. Ο κύριος Θωμάς είναι αρχαιολόγος? Όχι. Είναι ιστορικός? Όχι. Δικηγόρος. Είναι δικηγόρος. Μάλιστα. Τώρα όμως δεν είναι και στο Υπουργείο Γραμματεύσης. Είναι ειδικός να αποφαίνεται για επιγραφές, έχει ασχοληθεί? Όχι, ταξίδι στην Αίγυπτο ήταν και πήγε. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Προχωρήσατε σε ένα σκαφές. Μέχρι πότε κάνατε ένα σκαφές? Σας είπα, μέχρι τον Απρίλιο του 96. Γιατί σταματήσατε τον Απρίλιο του 96? Διότι δουλεύαμε από το Δεκέμβριο και εκεί είναι μία ορισμένη εποχή που μπορείς να δουλέψεις. Ζέστη, επειδή αρχίζει η ζέστη. Η Όαση είναι 25 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου, έχει ένα πολύ ιδιόρυθμο κλίμα. Να φανταστείτε ότι το Μάρτιο δουλεύαμε με θερμοκρασία 42 βαθμών και τον Απρίλιο έφτασε τους 45 με 47. Πάρα πολύ ωραία. Απλά. Και αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε. Μπράβο. Και θα ξεκινάγατε πότε? Τώρα, το Δεκέμβριο. Και τι έγινε τώρα το Δεκέμβριο? Με ειδοποίησαν, όπως πάντα, ότι τα χαρτιά είναι έτοιμα και ότι έχουν βγει και στρατιωτικές άδειες. Διότι τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει από αρχαιολογικής πλευράς, άσχετα αν υπάρχουν οι άδειες, οι πολιτικές, εάν δεν δώσει και τις άδειες ο στρατός. Από την ώρα λοιπόν που βγαίνουν οι στρατιωτικές άδειες, ναι, μας ειδοποιούν, ελάτε είναι έτοιμα. Κατεβήκαμε, πήγαμε πότε στην Αίγυπτο, αυτό? 20 Δεκεμβρίου. 20 Δεκεμβρίου τώρα, πρωί 20 ημερών, ναι, 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 ναι. Εντάξει, πάμε ωραία. Πάμε την επομένη να ένα πάρουμε τις άδειες. Μάλιστα. Και δεν μου τις δίνανε. Και μου λένε, δεν μπορούμε να σας τις δώσουμε, κυρία Σουβαλτζή, από το γραφείο που παίρνουμε πάντα τα χαρτιά, θα πρέπει να δείτε τον γενικό, τον νέο Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων, τον κύριο Άλι Χάσαν. Αιγύπτιος. Ο οποίος σημειωτέων ήταν πάλι στο Υπουργείο, στο τμήμα αυτό, το 1989, όταν πρωτάρχισα τις ανασκαφές και αυτός δεν είχε καμία αντίρρηση, μέχρι το 93. Από το 93 και μετά έχουμε μία μεταβολή του συγκεκριμένου προσώπου στη συμπεριφορά του. Μάλιστα. Λοιπόν, πάω να βρω τον Άλι Χάσαν. Δεν είναι εδώ. Ξέρετε τα συνηθισμένα για να μην μακρηγορώ. Ναι. Αναγκάστηκα να στηθώ ώρες και κάποια στιγμή τον πέτυχα. Και του ζητώ τις άδειες. Και μου απαντά το εξής. Δεν μπορώ να σου δώσω τις άδειες, διότι η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε με τον εκπρόσωπό της, τον μορφωτικό ακόλουθο σύμβουλο της ελληνικής πρεσβείας, τον κύριο Κωστή Μοσκόφ, ο οποίος με επισκέφθη στο γραφείο μου προημερών, την αφαίρεση των αδειών. Και το πρόβλημα δεν είναι εδώ, είναι στη χώρα σας. Η χώρα σας ζήτησε την αφαίρεση των αδειών. Και βέβαια, ένα θέμα καθαρά επιστημονικό μετετράπει ευνηδίως σε πολιτικό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και όταν έχουμε... είπα, ναι, ποιος, δηλαδή ποιος εκπρόσωπος και εκ μέρους τίνος, μου είπαν από την ελληνική κυβέρνηση, από τον πρωθυπουργό της χώρας σας. Και θέλω να ρωτήσω ευθέως, αν μου επιτρέπετε, τον κύριο Σιμίτη, να τον ρωτήσω γιατί το έκανε αυτό. Και τι περιμένετε να πάρετε απάντηση? Δεν ξέρω. Έχετε ζητήσει να το δείτε τον κύριο Σιμίτη? Ναι. Ζήτησα να τον δω από τον Αύγουστο του 96, του έχω στείλει και σχετική επιστολή, διότι ήθελα να τον ενημερώσω για ορισμένα πράγματα που έπρεπε να ξέρει. Φυσικά δεν με δέχτηκε ποτέ. Τώρα κάνατε καμιά ενέργεια, ζητήσατε αυτές τις μέρες που γυρίσατε? Πόσες μέρες έχετε που έχετε γυρίσει? Γυρίσαμε, ούτε μια εβδομάδα δεν είναι που ήρθαμε. Δεν έχω ζητήσει τίποτα, γιατί όπως καταλαβαίνετε με έχει συγκλονίσει αυτό ο το γεγονός. Ο κύριος Μοσκόφ, τι πληροφορίες έχετε, τι έχετε, τι είναι αυτός? Ο κύριος Μοσκόφ, ξέρω ότι είναι στην πρεσβεία μας στο Κάιρο από το 1983, αν δεν κάνω λάθος, όπου τον διόρισε η Μελίνα Μερκούρη όταν είχε γίνει υπουργός πολιτισμού. Μάλιστα. Όλα αυτά τα χρόνια παραμένει στην αυτή θέση. Μάλιστα. Τον είδατε όταν δηλαδή σας είπανε ότι ο κύριος Μοσκόφ μας επισκέφθη και η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί να μην συνεχιστούν οι ανασκαφές,
Απετάθητε στην πρεσβεία, το επισκεφτήκατε? Βέβαια, βέβαια, πήγαμε στην πρεσβεία να διαμαρτυρηθούμε. Τον ίδιο φυσικά δεν τον είδαμε, έλειπε και ο πρέσβης. Είδαμε την επιτετραμένη. Και φυσικά δεν βγάζει κανείς άκρη, κύριε Πλεύρη. Όλοι δεν ξέρουν τίποτα, όλοι δεν έχουν ακούσει τίποτα. Εκείνο που αποκομίσαμε εμείς είναι, όπως μας είπε η επιτετραμένη, αυτή που αντικαθιστούσε τον πρέσβη, μάλιστα, ναι, ότι ο κύριος Μοσκόφη είναι ένα ιδιόρυθμο άτομο, το οποίο ενεργεί αυτόφουλα, δεν έβρισκε και εκείνη τις λέξεις να τον περιγράψει, και ότι γενικώς λυπάται η ίδια για αυτό που συνέβη, αλλά είναι λεπτό το δικό μας θέμα, πρέπει να είναι ο πρέσβης, υπεκφυγές και τα σχετικά. Εκείνο όμως που θέλω να καταγγείλω είναι ότι μου είπανε στην Αίγυπτο το εξής: κυρία Σουβαλτζή, προσέχτε, η πρεσβεία σας είναι εχθρική και καλό θα είναι να προσέχετε, διότι κινδυνεύει και η ζωή σας. Εκτός από αυτό, κυρία Σουβαλτζή, εντάξει, η ζωή σας κινδυνεύει. Οι έρευνες, η συνέχιση των ερευνών, μήπως προχωράει κανείς άλλος τώρα κάτω? Γιατί έχετε μια σύμβαση με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Μήπως η Αιγυπτιακή κυβέρνηση μόνη της προχωράει με τους δικούς? Γιατί εσείς είχατε κάποιους αρχαιολόγους Αιγύπτιους. Ναι, είμαστε ενωμένη αποστολή. Όχι, δεν προχωρούν. Δεν προχωρούν, όχι. Αρνούνται να συνεχίσουν την ανασκαφή. Οι συνεργάτες σας οι Αιγύπτιοι. Οι Αιγύπτιοι. Αρχαιολόγοι και αυτοί. Αρχαιολόγοι, διότι. Τι πιστεύουν αυτοί? Πιστεύουν ότι είναι ο τάφος και πιστεύουν ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε μαζί. Δηλαδή υπό τη δική μου αρχηγία, όπως είμαστε, να συνεχίσουμε μέχρι περατώσεως του όλου έργου. Και να σας πω κάτι, κύριε Ρίζο, περιέργως μας σταματάνε την πιο κρίσιμη περίοδο, στο πιο κρίσιμο σημείο, στο σημείο αυτό που εμείς θα κατεβαίναμε υπόγεια για τον ταφικό θάλαμο. Ξέρουμε που είναι ο ταφικός θάλαμος, ξέρουμε τα πάντα. Λοιπόν, τώρα όλο το βάρος ήταν για τον ταφικό θάλαμο. Το τι θα βρούμε στον ταφικό θάλαμο, πόσο τα νερά έχουν επηρεάσει ή όχι, αυτό δεν είμαι μάντης. Να το ξέρω εκ των προτέρων. Αλλά όλοι... Έχετε εντοπίσει που είναι. Φυσικά, τα από πάντα. Από τις μετρήσεις και από τις μελέτες. Από τις μελέτες, από τις έρευνες τις γεωφυσικές, από τα πάντα. Και θα προχωρούσαμε κατευθείαν στο στόχο. Και μας σταματάει. Δηλαδή, για να το εξηγήσουμε, γιατί μπορεί οι τηλεθεατές να το φαντάζονται παράξενα αυτό. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα τα οποία εντοπίζουν τις κοιλότητες. Ναι. Δηλαδή βρίσκονται σε αυτό το χώρο, τοποθετούν τα μηχανήματα και τα μηχανήματα προσδιορίζουν τις κοιλότητες. Αυτή είναι η γεωφυσική έρευνα που κάνουν οι αρχαιολόγοι. Και ξέρει τώρα ότι σε 10 μέτρα υπάρχει μία κοιλότητα, ένα σπήλο. Άρα και δίνει και το σχήμα της. Πολλά πράγματα. Μάλιστα. Ένα είδος, ας το πούμε, ακτινογραφίας. Να τα εξηγούμε αυτά. Ναι, ναι. Τώρα, εάν ο κύριος Βενιζέλος σας καλέσει, ο Υπουργός Πολιτισμού, και σας πει, κυρία Σουβαλτζή, τι θέλετε και τα λοιπά, θα τον επισκεφτείτε βεβαίως, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Λέμε. Μπορεί. Όχι, εγώ θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Επειδή είναι τη Μακεδονία. Επειδή εμείς προχθές είπαμε και από ό,τι πιστεύουμε και μας είπατε κι εσείς, ότι ούτε είχατε ζητήσει να είδε και τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, βέβαια. Άρα και ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι δέκτης. Δεν έχει καμία απάντηση. Τι να κάνει, τώρα έχει άλλα προβλήματα. Ναι, καλά, αυτός έχει άλλα προβλήματα. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω όμως το εξής. Το κύριο Σουβλιά, μήπως πρέπει να δείτε? Όχι, αυτό θα είναι εύκολο, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι πού πιστεύετε ότι γίνεται ένα σταμάτημα. Γιατί γίνεται αυτό το σταμάτημα? Γιατί? Γιατί να σας κυνηγάει η Ελλάδα? Όχι, τα πρόσωπα. Εδώ θέλω να γίνει μια διευκρίνηση. Μα δεν είναι, με συγχωρείτε, πώς δεν κυνηγάει? Όχι οι Έλληνες, η κυβέρνηση μου είπαν. Αυτό είναι, τι καινού κυβέρνηση είναι? Των Ελλήνων είναι, αυτοί εκπροσωπούν την η χώρα μας σήμερα. Δεν έχει σημασία η κυβέρνηση. Αυτός και... ο κύριος Μοσκόφ, γιατί σας πολεμεί? Πολλές φορές είδα και ανακοινώσεις του και τα λοιπά. Γιατί, τι Έλληνας είναι αυτός? Θα θέλετε να σας πω κάτι πάνω σε αυτό? Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το 1992, όταν είχαμε κάποιες ενδείξεις πλέον ότι πρόκειται περί ενός, ότι είναι τάφος και ότι πρόκειται περί ενός, ένα σημαντικό μνημείο. Αποφασίσαμε να πάμε στην πρεσβεία, την ελληνική, στο Κάιρο, και να
ενημερώσουμε την ελληνική πρεσβεία για να μην έρχεται και η Ελλάδα ουραγός πάντοτε. Και αποφασίσαμε να τον ενημερώσουμε τον πρεσβευτή, τον Έλληνα εκεί. Όμως ο πρεσβευτής είχε κάποια άλλη απασχόληση και μας παρέπεψαν στον κύριο Μοσκόφ. Ο κύριος Μοσκόφ μας δέχτηκε, είναι αλήθεια. Του είπαμε ποιοι είμαστε, ήταν κι άλλοι άλλα μέλη της αποστολής μας, αρχαιολόγοι, και του εκθέσαμε τι έργο κάνουμε στην Όαση. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Και εδώ εμείς έχουμε ένα καβάφι. Ασχολούμεθα αυτόν τον καιρό για τον καβάφι. Δεν βρίσκω τίποτα το λόγο να... Από καλλιτεχνική αλληλεγγύη ίσως με τον καβάφι. Ίσως. Από εδώ μπορείτε να κρίνετε. Μάλιστα. Και έκτοτε θέλω να συμπληρώσω από εκείνη τη μοιραία και ατυχή ιδέα να ενημερώσουμε την πρεσβεία, αρχίζει ένα συστηματικός πόλεμος από τον κύριο Μοσκόφ. Υπάρχουν μάρτυρες που τον βλέπανε να πηγαίνει στο Υπουργείο Πολιτισμού της Αιγύπτου και να ζητά από το 92 και μετά να με σταματήσουν, και σιγά σιγά η κατάσταση έφτασε στο σημείο που είμαστε τώρα. Λοιπόν, όχι, δεν είναι, το θέμα μας είναι αλλού τώρα. Εγώ δέχομαι ότι ο κ. Μοσκόφ κάνει την πολιτική του για κάποιους λόγους δικούς του. Είναι όμως αδιανόητο. Πόσοι ήταν οι συνεργάτες σας, οι πολιτικοί, οι αρχαιολόγοι μαζί σας? Πόσοι? Εκτός από σας, πόσοι? Αριθμητικός. Ήταν 4. Αρχαιολόγοι, ναι. Έλληνες. Αιγύπτιοι. Αιγύπτιοι. Έλληνες, κανείς? Όχι άλλος Έλληνες αρχαιολόγος. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι Έλληνες τι ήταν, μηχανικοί? Ναι, ήταν σχετικοί με άλλα θέματα, αρχιτέκτονες, μηχανικοί. Μα και από το Δημόκρατο είχαν έρθει, μου φαίνεται. Όχι. Ποτέ. Λοιπόν, πάει καλά. Αυτή τη στιγμή σας έγινε, πιστεύετε ότι κάποια άλλη χώρα προσπαθεί να περιέλθει σε αυτήν η έρευνα που έχει σχέση με τις αρχαιολογικές έρευνες και ιστορία στην Ελλάδα, και μπορούμε να πούμε ότι έχει βάλει το δαχτυλάκι της? Ναι, γιατί μου τα είπαν ξεκάθαρα, ναι, ξεκάθαρα κάποια στιγμή, διότι ξέρετε κάτι, κάποιοι που σέβονται τον εαυτό τους μου έδωσαν ορισμένες πληροφορίες. Και κάποιοι άλλοι που φοβούνται για το τι θα συμβεί, γιατί όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει είναι παρά τον νόμο. Βεβαίως. Εννοώ τον Αιγυπτιακό νόμο και τον ελληνικό. Και ήδη στην Αίγυπτο έχουμε αναθέσει σε δικηγόρο το θέμα. Μου είπαν ότι, κυρία Σουβαλτζή, οι Γάλλοι θέλουν να πάρουν το έργο. Και όταν λέω οι Γάλλοι, είναι η Γαλλική Σχολή της Αλεξανδρίας, με επικεφαλής τον Εμπερέρ, τον οποίο δεν τον έχω δει ποτέ, ούτε ξέρω και πώς είναι στο πρόσωπο. Επιδιώκει να πάρει το έργο και βοηθιέται από τον κύριο Μοσκόφ και από τον κύριο Παντερμαλή και από άλλους εδώ αρχαιολόγους και καθηγητάς πανεπιστημίου, τον κύριο Λαμπρινουδάκη, τον κύριο Μπούρα. Όλοι αυτοί μετέχουν και στο κεντρικό αρχαιολογικό, κάποιοι εξ αυτών μετέχουν και στο κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο, και πολλοί άλλοι οι οποίοι βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να δείξουν ότι εγώ είμαι μη ανόητη, ένα τίποτα, και μάλιστα να πάρουν από εσάς τη δουλειά να τη δώσουν και να τη δώσουν στους Γάλλους, για να μπορέσουν να μπουν μετά από την πίσω πόρτα. Ναι, τώρα όταν... εδώ γιατί, μόνο για λόγους κράτους ή έχει αντικείμενο? Δηλαδή αυτές οι ανασκαφές, αυτές οι πολιτιστικές ενέργειες, αυτή η δουλειά δεν πρημοδοτείται, δεν παίρνει τίποτα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα ταμεία κτλ? Εμείς δεν έχουμε πάρει απολύτως τίποτα. Αν βέβαια την πάρουν οι Γάλλοι την εργασία, και έτσι δεν μπορούν να την πάρουν, όλα είναι παράνομα. Υπάρχουν νόμοι στην Αίγυπτο που αν κάποιοι δεν τους σέβονται, βέβαια θα πάρει χρόνο, αλλά υπάρχουν κάποιοι νόμοι και κανείς θα βρει το δικαιό του. Αλλά από εκεί και πέρα, αν την πάρουν οι Γάλλοι, ξέρω κι εγώ, μπορεί να βρούνε και κονδύλια από την UNESCO, δεν ξέρω. Να έχουν και ενδιαφέροντα και τα λοιπά. Θα βρέθηκε, επειδή πρέπει να τελειώσουμε, γιατί πήγαμε 11 η ώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Βρήκατε, σας προτάθη προστασία από κανένα άλλο κράτος? Ντρέπομαι να το πω. Όχι, θα το πείτε, μια και μου το είπατε απ' έξω, θα το πείτε και εδώ, γιατί εδώ λέμε την αλήθεια. Με συνεβούλευσαν πολλοί και,
και με παρότριναν ότι αφού η κυρία Σουβαλτζή σας κυνηγάει το ελληνικό κράτος, πρέπει να πάτε στον Τούρκο πρέσβη του Καΐρου και σας διαβεβαιώνομαι ότι η τουρκική κυβέρνηση θα σας βοηθήσει πλήρως σε όλα τα επίπεδα για να αποκατασταθεί αυτή η αδικία που σας έχει γίνει. Μα είναι πράγματα αυτά. Εγώ δηλαδή όταν τα άκουσα, δεν ξέρω, νιώσα φοβερά άσχημα. Φανταστείτε, η τουρκική κυβέρνηση. Πρέπει όμως να πω ότι όταν είχε γίνει η ανακοίνωση από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, οι πρώτοι που έσπευσαν να συγχαρούν την Αιγυπτιακή κυβέρνηση ήταν οι Τούρκοι και μάλιστα όπως με είχαν πληροφορήσει, είχαν προσφερθεί να χρηματοδοτήσουν την ελληνική αποστολή, γιατί ο Αλέξανδρος είναι και δικός τους. Δεν ξέρω, ο κόσμος που μας ακούει... Και η Αίγυπτος βγάλει... βέβαια δεν το εδέχθη. Ας βγάλει κάποια συμπεράσματα. Ας βγάλει κάποια συμπεράσματα. Εγώ θέλω να επαναλάβω, ζητώ από τον κύριο Σιμίτη, να μου πείτε φωνή βόντος ετερήμο, να μου εξηγήσει, όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους τους Έλληνες, γιατί έκανε αυτή την ενέργεια. Γιατί. Τέλος πάντων, θα ζήσουμε παράξενα πράγματα, διότι προχθές είδαμε στον Αντένα κάτι Αλβανούς να δείχνουν τα ελληνικά γράμματα της Απολωνίας και να λένε αυτά είναι αλβανικά και να λέγουν επίσημα ότι η ωραία Ελένη στον Τροϊκό πόλεμο ή το Αλβανίτισα. Και αν τα λένε στην τηλεόραση και μην τους μιλάει κανείς. Ποιος ήτανε? Προχθές. Ήτανε κανείς να καταλαβαίνει ελληνικά? Όχι, φαίνομαι. Στα ελληνικά τα λέγανε. Όχι, άλλοι από εδώ την πλευρά καταλαβαίνανε, από Ελλάδα τίποτα. Εγώ πάντως, κυρία Σουβαλτζή, δεν μπορώ ακόμη να πιστέψω ότι υπάρχουν ελληνόφωνοι, να μην πω Έλληνες, ελληνόφωνοι, οι οποίοι να δημιουργούν εμπόδια στην ανακάλυψη του τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι αδιανόητο. Κώστα μου, ξεκινώ από σένα, ναι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου και εσάς και Σουβατζή και εσάς βεβαίως που είσαστε, κυρία Λιάνα Σουβατζή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είσαστε το πρόσωπο το οποίο μας έχει καταστήσει άφωνου σήμερα το βράδυ. Φίλες και φίλοι, η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Είδατε ακόμα μια προδοσία που γίνεται εις βάρος της Ελλάδος. Μη φανεί η Ελλάδα. Να βγάλουμε, και αν πρέπει να βγει και ο Μέγας Αλέξανδρος, θα το βγάλουν άλλοι. Όχι Έλληνες. Ας είναι Τούρκοι, ας είναι Γάλλοι, ας είναι οτιδήποτε. Αρκεί όχι Έλληνες. Η ζήλια, ο φθόνος, τα οικονομικά συμφέροντα, η ταπεινότης κάποιων ανθρώπων βάζει φραγμούς σε εμάς τους Έλληνες. Αν κάποιος κύριος από τους αρμοδίους θεωρεί και πιστεύει ότι όσα είπε η κυρία Σουβαλτζή είναι αναλήθη, το βήμα αυτό είναι ελεύθερο. Με τα δεδομένα όμως που έχουμε, είναι για να φτύνεις κάποια πρόσωπα. Ζητώ συγγνώμη για τη φράση μου, αλλά αυτή μου ήρθε αυτή τη στιγμή. Αν όμως είναι κάποιος που μπορεί να μας δείξει κάτι το αντίθετο, να μας το αποδείξει. Ασέ. Εδώ είμαστε και να φωνάξουμε και την κυρία Σουβαλτζή και μόνος του και μετά μαζί με την κυρία Σουβαλτζή να μας πει τις απόψεις του. Η αλήθεια είναι μία. Κόφτε από παντού τη λέξη Ελλάς. Κάνετε ό,τι θέλετε. Μην προβάλλετε τίποτα το ελληνικό. Μην προβάλλετε τίποτα το ελληνικό. Πρέπει να τους τελειώσουμε τους Έλληνες. Να τους στύψουμε. Από όλες τις πλευρές. Γεια σας και θα τα πούμε μαζί την Τετάρτη το βράδυ πάλι στις 11 η ώρα και την άλλη Κυριακή. Γεια σας. Μου το είχαν πει να το...